Μεγάλη Τρίτη Εσπέρας και η Εκκλησία μας καλεί να αναλογιστούμε ότι το πάθος προέρχεται από διαστροφή του νου. Όταν αυτός εργάζεται τόσο ενάντια στη συνείδηση, όσο και στις θείες εντολές. Πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα τη σκλήρυνση της καρδιάς. Η παιδαγωγία του Θεού έγκυται έτσι στην κινητοποίηση της καρδιάς, ώστε ο νους να τεθεί εκ νέου στην υπηρεσία της και τελικά να αποκατασταθεί στη φυσιολογική του λειτουργία. Γνωρίζουμε το λόγο που κινητοποίησε τη μετάνοια μιας άλλης πρώην πόρνης, της Μαρίας της Αιγυπτίας, όταν κατά το βιογράφο της εμποδίστηκε από θεία δύναμη να μπει στο ναό για να προσκυνήσει τον τίμιο σταυρό του Κυρίου Ιησού ανήμερα στην εορτή της Υψώσεως. Δεν γνωρίζουμε όμως, γιατί δεν αναφέρεται τίποτα σχετικό στα Ευαγγέλια, τον ακριβή λόγο για τον οποίο κινητοποιήθηκε η μεταστροφή του νου της πόρνης που κυριαρχεί στην υμνογραφία της σημερινής ημέρας. Το ότι δεν τον γνωρίζουμε δεν σημαίνει πάντως ότι δεν υπήρξε. Είναι βέβαιο ότι κάποιο εξαιρετικό, συγκεκριμένο γεγονός που μόνο ο Θεός και η ψυχή της γνωρίζουν έφερε σε αυτόν την πόρνη των συνοπτικών ώστε να φτάσει σε σημείο να αγοράσει πολύτιμο άρωμα, να πέσει δημόσια στα πόδια του Κυρίου Ιησού και να τα περιλούσει με αυτού. Σε μια στιγμή χάριτος, αυτή η πόρνη συναισθάνθηκε την άβυσσο που τη χωρίζει από την ταπεινή και ολοσυγχώρεση αγάπη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και την ίδια στιγμή, η αναγνώριση της θεϊκής φιλανθρωπίας στο πρόσωπο του Κυρίου κάνουν ώστε να μεταποιηθεί ο έρωτάς της για την αμαρτία σε θείο έρωτα για τον αναμάρτητο Ιησού Χριστό και να σωθεί. Η βαθιά βίωση της θείας φιλανθρωπίας γεννά θείο έρωτα και επιθυμία να μη στεναχωρήσεις τον αγαπημένο Θεό ή δυνατόν ούτε καν με μια σκέψη. Σύμφωνα με την υμνογραφία της ημέρας, αυτή η πόρνη αγάπησε τον Χριστό περισσότερο από τη φιλιδονία της. Τη στιγμή που ο Ιούδας αγάπησε τη φιλαργυρία του περισσότερο από τον Χριστό και γι' αυτό πήγε και κρεμάστηκε. Και οι δύο είναι τρελοί. Την πόρνη την τρέφει θεία τρέλα και σώζεται, ενώ τον Ιούδα τον κάνει ό,τι θέλει εμπαθής τρέλα και χάνεται. Η πόρνη αναγνωρίζει τη θεότητα του Κυρίου και η πίστη της στον Θεάνθρωπο Ιησού της γεννά θεία αγάπη γι' αυτόν, με αποτέλεσμα να κερδίσει τη σωτηρία. Αντίθετα, ο Ιούδας, αν και μαθητής εκ των 12, απιστεί στη θεότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού, τον πουλάει για 30 αργύρια και αυτοτιμωρείται με αυτοκτονία. Η αναγνώριση της θεότητας του Κυρίου Ιησού Χριστού κάνει την πόρνη να δει τις αμαρτίες της και να κλάψει για αυτές με λυγμούς. Αντιθέτως, ο Ιούδας με το να αποτύχει να αναγνωρίσει τη θεότητα του δασκάλου του, παραμένει κλειστός στον εαυτό του και το πάθος του και προκαλεί έτσι μόνος του την αυτοτιμωρία του. Αφού πρώτα η αναγνώριση της θεότητας του Ιησού είχε φέρει την πόρνη αντιμέτωπη με τις εφάμαρτες πράξεις της, να λούζει τώρα τα πόδια του με μύρο και δάκρυα συνιστά δημόσια εξαγόρευση, με αποτέλεσμα να αποσπάσει πλουσιοπάροχο το θεϊκό έλεος. Αντίθετα, ο Ιούδας χάνεται, γιατί νομίζοντας πως είναι δίκαιος ο ίδιος, δεν μπήκε ποτέ σε σχέση διάνοιξης του εαυτού του προς το άπειρο έλεος του Θεανθρώπου Ιησού. Η συνέστηση της φιλανθρωπίας του Θεανθρώπου κάνει την πόρνη ευγνώμονα, όπως αποδεικνύεται από την ένθυη πράξη της. Ενώ η απιστία του Ιούδα στο φιλάνθρωπο του Θεανθρώπου τον κάνει αγνώμονα, προδότη και τελικά συνεργάτη των σταυρωτών του. Μια πόρνη που μέχρι χθες αγνοούσε το Χριστό, σήμερα μετανιώνει και σώζεται. Αντιθέτως, ο οικείος του Χριστού μαθητής του τον προδίδει και αμετανόητος χάνεται. Ο Ιούδας συνιστά έτσι το θέμα του ερωτήματος που πρώτοι εμείς οι κληρικοί οφείλουμε σε κάθε εποχή να απευθύνουμε προς τον Χριστό.
«Μήπως εγώ είμαι αυτός που θα σε προδώσει, Κύριε?» Ο Ιησούς προδίδεται κατεξοχήν από τους οικείους του, αλλά από άπειρη ταπείνωση τους αναπληρώνει ακόμα και με πρώην πόρνες ή και με πρώην ληστές. Η αναγνώριση της θεότητας του Ιησού είχε έτσι διπλό όφελος για την πόρνη. Αφενός να δει το σκοτάδι των αμαρτιών και να το μισήσει και αφετέρου να ξέρει σε ποιον να στραφεί για να της το αποσύσει. Αντιθέτως ο Ιούδας, απιστώντας στη θεότητα του Ιησού, μόλις συνειδητοποίησε ότι έγινε συνεργό σε αποτρόπαιο έγκλημα, πήγε και κρεμάστηκε, γιατί δεν ήξερε σε ποιον να καταφύγει για να συγχωρεθεί. Η εν Θεώ αγάπη της πόρνης την ελευθερώνει από τις αμαρτίες της ήδη από τώρα, ενώ ο φθόνος του Ιούδα για τον Κύριο και η απιστία στη θεότητά του τον πάει σιδηροδέσμιο από τα πάθη του στον Άδη. Η πόρνη προσέφερε στον Χριστό μύρο και δάκρυα και ο Κύριος δέχτηκε το μύρο της γιατί έβλεπε τα δάκρυα της ψυχής της. Αντιθέτως ο Ιούδας πήγε και χάθηκε γιατί αντί να βλέπει τα δάκρυα της γυναικός έβλεπε την αξία του χρήματος που στα μάτια του χάνονταν. Η πόρνη ήταν νεκρή, ανέζησε και χέρι, ενώ ο Ιούδας, αν και με τους φίλους, πέθανε προδότης και τώρα οδυνάται. Η μετάνοια της πόρνης την έκανε να προφητεύσει στην πράξη τον ενταφιασμό του Κυρίου, τον θάνατο του οποίου συναυτούργησε μετά των σταυρωτών του ο αμετανόητος μαθητής του. Η πόρνη προσέρχεται στον Ιησού κατά την Κασιανή που προφανώς γνώριζε καλά το βίο της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας για να την απαλλάξει από τον έρωτα της αμαρτίας που η ίδια βλέπει μέσα της. Η αναγνώριση της θεότητας του Κυρίου Ιησού Χριστού κάνει την πόρνη να μισεί την αμαρτία που αγαπά να πράττει, αν και της είναι αδύνατο να βάλει τέλος σε αυτήν, αν πρώτα ο Κύριος δεν την ελευθερώσει από αυτό το ίδιο το πάθος της που την εργάζεται. 17 χρόνια μετά τη μεταστροφή της, λέει ο βιογράφος της, η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία πολεμούσε με ανάδοχο την Παναγία πορνικούς λογισμούς που τους γεννούσαν πότε το πάθος της και πότε οι δαίμονες. Προφανώς η μακρά αυτή περίοδος δοκιμασίας τελείωσε όταν ο νους της ξαναβρήκε την καταφύση συνθήκη του, που είναι η παγιωμένη συνείδηση γύμνιας από αρετές ενώπιον του Θεού, αφού ότι καλό πάνω μας είναι θείο δώρο εκείνο. Ο Χριστός δεν θέλει να αμαρτάνουμε, αλλά μας επιτρέπει ακόμα και την ελευθερία να αμαρτήσουμε, για να έρθουμε σε συνείδηση της αναξιότητάς μας ενώπιον του, ώστε να μπορέσει πλέον αυτός να ενεργήσει όπως ο ίδιος ξέρει μέσα μας. Έτσι, είναι κακό να αμαρτάνουμε. Είναι όμως άγιο να έχουμε συνείδηση της αμαρτωλότητάς μας. Ο βαθμός πάντως της αφέσεως που αποσπούμε από τον Κύριο είναι κατά τα υμνολογικά κείμενα της σημερινής ημέρας ευθέως ανάλογος της εν Αγίω Πνεύματι αγάπη μας γι' Αυτόν. Καλή Ανάσταση.